Πόσες επιχειρήσεις στη διάρκεια της κρίσης διατήρησαν το προσωπικό τους? Πόσες επιχειρήσεις δεν έκαναν μείωση μισθού και πολύ περισσότερο πόσες έδωσαν μπόνους στα χρόνια της ύφεσης? Το σημερινό επιχειρηματικό story έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκτός των άλλων αποδεικνύει ότι ξένοι οίκοι εξακολουθούν να εμπιστεύονται τη χώρα μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, παλιό γνώριμο, ικανό στέλεχος της αγοράς και με μακρά εμπειρία σε πολύ σημαντικά πόστα σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Σήμερα ο κύριος Αποστολόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής της Amway Ελλάς. Μαζί του λοιπόν θα ξετυλίξουμε αυτό το story. Κύριε Αποστολόπουλο, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Εκτενά, για την πρόσκληση. Πάντα είναι χαρά μου να τα λέμε. Είναι γεγονός. Η Amway Ελλάς στα χρόνια αυτά της κρίσης όχι μόνο δεν εμφάνισε υποχώρηση, αλλά αντίθετα παρουσίασε και αυξητικούς ρυθμούς σε κάποια δεδομένα. Προφανώς και λειτουργούμε σαν εταιρεία μέσα στο δεδομένο οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον της Ελλάδας. Άρα δεν γίνεται να είμαστε εντελώς ανεπηρέαστοι. Αλλά πιο σημαντικό είναι το πώς αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις και το πώς ανταποκρίνεσαι. Υπάρχουν οι επιλογές να συρρυκνωθείς και να αντιμετωπίσεις, κατά τη γνώμη μου, μυρολατρικά τις πιέσεις τις μακροοικονομικές. Υπάρχουν και επιλογές να πας κόντρα στο υποτίθεται ρεύμα και κόντρα στο κύμα και να προσπαθείς να ενδυναμώσεις τη θέση σου. Νιώθω εκτός από περήφανος και χαρούμενος, γιατί έχω συνδέσει την επαγγελματική μου σταδιοδρομία με την Amway μεσούσης της κρίσης, που η Amway είναι μια εταιρεία που αντιμετωπίζει τα πράγματα με τον δεύτερο τρόπο. Amway, απλώς για να πούμε για το κοινό, είναι American Way, είναι αμερικανική. Αρχικά, η Amway είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1959 στις ΗΠΑ, στο Michigan. Παραμένει ακόμα να είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Οικογενειακή όσον αφορά την μετοχική της σύνθεση, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας επιχειρηματικός κολοσσός με παρουσία πάνω από 30 χρόνια στην Ευρώπη, άρα έχει πολύ έντονη ευρωπαϊκή ταυτότητα και με χωροταξική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες και περιοχές στον κόσμο. Και για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους από την άποψη του τζίρου. Το 2013 επίσημα ανακοινωμένα αποτελέσματα ήταν 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια. 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής σε πωλήσεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 8 χρόνια υπάρχει μια συνεχής αύξηση πωλήσεων, η οποία στο μεγαλύτερο κομμάτι της είναι αυτό που λέμε οργανική ανάπτυξη, είναι μέσα από τις υφιστάμενες αγορές, φυσικά και επεκτείνεται σε στρατηγικές καινούργιες αγορές, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από τις 9, οι 9 από τις 10 μεγαλύτερες αγορές το 2013 παρουσίασαν αύξηση τζίρου έναντι του 2012. Αυτός λοιπόν ο κολοσσός εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική αγορά. Έφτασε στην Ελλάδα πριν από 18 χρόνια και κάτι μέρες, στις 6 Μαρτίου του 1996. Μάλιστα. Και ξεκίνησε με πολύ πολύ μεγάλη δυναμική και 18 χρόνια μετά συνεχίζει να δραστηριοποιείται, έχοντας επεκτείνει κατά πολύ το πορτφόλιο, το μείγμα των προϊόντων της. Μιλάμε για πάνω από 400 προϊόντα στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι προϊόντα? Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Οι κύριες κατηγορίες είναι τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης, είναι τα καλλιντικά, είναι τρόφιμα, είναι προϊόντα περιποίησης σπιτιού, καθαριστικά, είναι προϊόντα καθαριστικά για τα ρούχα μας, την καρταρόμπα μας και τέτοια. Είναι προϊόντα σκεύη μαγειρικής και είναι και μια ξεχωριστή κατηγορία που είναι το φίλτρο νερού, που με την επωνυμία eSpring αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο σε πωλήσεις οικιακό φίλτρο νερού στον κόσμο. Μάλιστα. Αυτά τα προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο αντιπροσωπεύουν περίπου το μισό του τζίρου. Γιατί η μεγαλύτερη κατηγορία προϊόντων για την Amway παγκοσμίως είναι τα συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες. Μάλιστα. Τα οποία με δεδομένο το μέχρι χθες, να πω, σωστά, νομικό περιβάλλον, ναι, στην Ελλάδα δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα διανέμουμε. Οπότε εσείς δηλαδή ουσιαστικά κινούσασταν με το μισό του τζίρου πρακτικά. Στην Ελλάδα ναι. Στην Ελλάδα, ναι. Για να δούμε λίγο το καταρχήν το δίκτυο και τον τρόπο που γίνεται. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία ασχολείται με απευθείας πωλήσεις. Ακριβώς. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία. Δεν βρίσκουμε τα προϊόντα σας. Δεν θα τα βρείτε στο σούπερ μάρκετ, ούτε σε φαρμακεία. Όχι. Μάλιστα. Η διακίνηση των προϊόντων γίνεται μέσα από ένα δίκτυο ανεξάρτητων μικρών ή μεγάλων επιχειρηματιών. Που είναι και συνεργάτες σας. Που είναι οι συνεργάτες μας, είναι ουσιαστικά
ένα δίκτυο ανεξάρτητων επιχειρηματιών που λειτουργεί σαν το δίκτυο διανομής των προϊόντων μας. Και πόσοι είναι σήμερα για την Amway? Στην Ελλάδα είναι πάνω από 20.000. Πάνω από 20. Πάνω από 20.000. Και έχουμε και μια πολύ ενθαρρυντική αυξητική τάση. Το τελευταίο 12 το κυλιόμενο έχουμε μια αύξηση πάνω από 6% στον αριθμό των συνεργατών. Αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και σαν μια ψήφο εμπιστοσύνη της αγοράς. Σαν ψήφο εμπιστοσύνη της αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σαν Amway, επειδή το μοντέλο μας και η επιτυχία η επιχειρηματική της Amway βασίζεται, αν το σκεφτούμε πάρα πολύ απλά, στην διάθεση του μέσου ανθρώπου να κάνει κάτι δικό του. Να κάνει μια δική του επιχειρηματική δραστηριότητα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μελετάμε και να εξακριβώνουμε το κατά πόσον υπάρχει μια θετική προδιάθεση απέναντι στην αυτοαπασχόληση, απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό και κάνουμε κάθε χρόνο μια πολύ μεγάλη έρευνα. Φέτος έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο, μάλιστα, λέγοντας φέτος ενώ το 2013, γιατί κρατάει ένα χρονικό διάστημα, όπου μέσα από τα ευρήματα αυτής της έρευνας προσπαθούμε να δούμε ανά χώρα πραγματικά αν υπάρχει γόνιμο έδαφος για επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή στα χρόνια της κρίσης τώρα και ειδικά. Στην Ελλάδα, ναι, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 69% των ερωτηθέντων έχουν ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στην αυτοαπασχόληση και στην επιχειρηματικότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό το 69% κάνει ένα σημαντικό άλμα στο 84% και 86% αν κοιτάζουμε ανθρώπους κάτω από 30 έτη ηλικίας ή ανθρώπους με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ούτως ή άλλως η προδιόθεση, πάνω από 2 στους 3 Έλληνες και Ελληνίδες βλέπουν θετικά την περίπτωση της αυτοαπασχόλησης, αλλά ακόμα περισσότερο οι νέοι άνθρωποι και οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τη διαδικασία ανώτατων σπουδών. Το 69% μάλιστα είναι πάρα πολύ κοντά στο παγκόσμιο μέσο όρο, που είναι 70%. Πρώτη θέση έχει η Δανία, τελευταία θέση η Ουγγαρία, μέσα σε ένα δείγμα 26 χωρών στις οποίες γίνεται η έρευνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Έλληνας και η Ελληνίδα έχουν μια πολύ καλή διάθεση απέναντι στο να κάνουν κάτι δικό τους. Μάλιστα, ένα 50% των ερωτηθέντων λένε ότι είναι και έτοιμοι να κάνουν κάτι, πραγματικά. Mm-hmm. Σκέφτονται δηλαδή τον εαυτό τους σαν ανεξάρτητο επιχειρηματία που κάνει μια δικιά δουλειά. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν και το αποτέλεσμα των αδιεξόδων που προέκυψαν από την κρίση? Είναι κομμάτι της έρευνας. Στην έρευνα προσπαθούμε να καταλάβουμε, αφού δούμε τα ποσοτικά χαρακτηριστικά, ποιο είναι το ποσοστό θετικής διάθεσης, ποιο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που νιώθουν έτοιμοι. Υπάρχουν ερωτήσεις που προσπαθούν να διερευνήσουν ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από αυτό. Mm-hmm. Ο νούμερο ένα λόγος, που είναι περίπου στο 54% των ερωτηθέντων, είναι το ότι θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι από έναν εργοδότη. Θέλουμε να είμαστε αφεντικά του εαυτού μας, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 44%, που λέει ότι βλέπω θετικά την περίπτωση να κάνω κάτι δικό μου σαν εναλλακτική συνανεργία. Και αυτό είναι ένα όχι ευχάριστο ελληνικό προνόμιο μεταξύ των ευρημάτων, μεταξύ των άλλων χωρών. Αλλά ναι, είναι ένας λόγος. Δηλαδή η συμπλήρωση του εισοδήματος και η αναπλήρωση του εισοδήματος είναι ένας από τους λόγους που κάνουν τους ανθρώπους να σκέφτονται ότι... Λέτε εν κατακλείδη ότι το γεγονός ότι από τη μία πλευρά είχαμε μείωση της κατανάλωσης, σοβαρή μείωση της κατανάλωσης λόγω της ύφεσης, αντισταθμίστηκε σε ένα μεγάλο βαθμό από την τάση... Από το ενδιαφέρον για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Μάλιστα. Ακριβώς. Και αυτό το είδατε και στα και το βλέπετε στα αποτελέσματά μας. Δραστηριότητα. Ενώ νιώθουμε την πίεση, γιατί δεν λειτουργούμε σε κενό, φυσικά και στο τέλος ημέρας πρέπει... Σωστό. Είτε με το ένα δίκτυο ή με το άλλο, πρέπει να πουλήσει προϊόντα. Καταναλωτικά προϊόντα. Σωστά. Από εκεί προκύπτει και ο πλούτος, από εκεί προκύπτει και ο τζίρος. Δεν πουλάμε αέρα. Μάλιστα. Έτσι, πρέπει να πουληθούν προϊόντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει πίεση. Αν και με χαρά μπορώ να πω ότι η πίεση είναι όχι στο βαθμό που βλέπουμε στα παραδοσιακά προϊόντα, γιατί είναι η προσωπική φύση της πώλησης. Θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό. Δηλαδή, αν βάλουμε τρεις κρίκους προϊόντων, από τη μία πλευρά τα on label, τα private label, από την άλλη τα προϊόντα στυλ Amway και των εταιριών των αντίστοιχων που σε απευθείας πωλήσεις. Και τα προϊόντα, τα επώνυμα που τα βλέπει κανείς στο ράφι. Τα προϊόντα που είναι με απευθείας πώληση, σε ποια κατηγορία τίνουν? Από άποψη τοποθέτησης, positioning που λέμε, είναι
προς τα επώνυμα προϊόντα, ίσως και υπερτερούν με την έννοια ότι εδώ υπάρχει η προσωπική πώληση, υπάρχει προσωπική σχέση μεταξύ του καταναλωτή και του προμηθευτή, που συνήθως συνδέονται και κοινωνικά. Οι πελάτες, οι τελικοί καταναλωτές ουσιαστικά τι είναι, υπάρχει είναι μια κοινωνική σχέση. Υπάρχει προσωπική σχέση, υπάρχει εκπαίδευση. Γιατί η πλειοψηφία των προϊόντων, στην γκάμα τη δική μας τουλάχιστον, θέλει βοήθεια, να το πω απλά. Γιατί είναι προϊόντα με καινοτομίες τεχνολογικές, είναι προϊόντα συμπυκνωμένα. Είναι προϊόντα που πράγμα που λέτε ότι δεν μπορεί να την πάρει αυτή τη βοήθεια αγοράζοντας ένα προϊόν από το ράφι. Αφενός και αφετέρου καλύπτει τέτοια καταναλωτική ανάγκη που δεν υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση να πεις ότι θα πάω σε ένα άλλο προϊόν πολύ οικονομικότερο, αλλά που δεν έχει αυτά τα συστατικά του τρόπου κατανάλωσης και χρήσης που έχουν τα δικά μας τα προϊόντα. Άρα έχουμε. Θέλω να πιστεύω και φαίνεται και από τους αριθμούς ότι έχουμε μια σημαντικότερη αντίσταση στην γενικότερη μείωση της κατανάλωσης και έχουμε και μια πολύ θετική εικόνα στον αυξανόμενο αριθμό συνεργατών, που οι συνεργάτες οι ίδιοι, εκτός από ανεξάρτητοι επιχειρηματίες, είναι και οι ίδιοι καταναλωτές. Ένα ερώτημα βασικό. Εσείς ως εταιρεία δεν έχετε δύο σημαντικά κόστη. Δηλαδή δεν έχετε το κόστος της διανομής και δεν έχετε και το κόστος της διαφήμισης. Το όφελος που προκύπτει. Το κόστος με την έννοια του καναλιού διανομής. Του καναλιού διανομής. Γιατί φυσικής διανομής έχουμε και έχουμε και αυξημένο. Ασφαλώς. Ναι, γιατί αυτό εννοώ. Ναι. Δηλαδή εννοώ προβολή στο σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Δεν έχουμε αυτά τα κόστη. Αυτά που πηγαίνουν το όφελος. Αυτά που πηγαίνουν είναι οι ανταμοιβές των συνεργατών μας. Είναι το επιχειρηματικό κέρδος των 20.000 και πλέον συνεργατών. Είναι κομμάτι που μπορεί να κερδίσει και ο ίδιος ο καταναλωτής. Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Γιατί όταν δεν έχεις αυτό το κόστος. Του ενδιαμέσου. Μπορεί να είσαι πιο ανταγωνιστικό στην τιμή. Μάλιστα. Στο βαθμό που σου το επιτρέπει η επένδυση που υπάρχει πίσω από τα προϊόντα. Και μιλάμε προϊόντα με ένα τρομερό research and development, ανάπτυξη και έρευνα κλπ. Κύριε Αποστολόπουλε, είδαμε την κρίση. Στην κρίση, στην κυριολεξία, κάποιες εταιρείες να δραπετεύουν από την Ελλάδα. Τι έχει κάνει η American Way, δηλαδή. Η Amway. Το American Way. Σωστά. Έμεινε το Amway. Έχετε δίκιο. Η Amway, λοιπόν, κεντρικά, πώς είδε αυτή την αγορά. Για να είμαστε εδώ και να μιλάμε, ναι. Πάει να πει ότι μάλλον δεν είναι καλά. Απλώς συντηρητικά. Συντηρητικά ή επιθετικά. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι πώς βλέπεις την πρόκληση. Εγώ μπήκα στην οικογένεια της Amway σαν επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2010. Μάλιστα. Από τότε νιώθω πολύ, όχι απλά χαρούμενος, υπερήφανος, γιατί είμαι σε μια εταιρεία η οποία συνέχως επενδύει. Από τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε κάνει επένδυση στο κέντρο διανομής προϊόντων, το οποίο το μετεξελίξαμε σε ένα κέντρο προώθησης προϊόντων, όπου έγινε μια σημαντική επένδυση εκεί. Εδώ στην Αθήνα. Είναι στον Άγιο Ιωάννη στο Ρέντι. Μάλιστα. Από εκεί γίνεται η αποστολή καθημερινά των προϊόντων που παραγγέλλονται. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι τα προϊόντα που θα παραγγελθούν μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα μιας ημέρας, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουν παραδοθεί εντός 24 ωρών. Στο σπίτι του καταναλωτή. Στο σπίτι του καταναλωτή. Και εντός 48 ωρών οπουδήποτε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι κόστος. Σημαντικό. Ναι. Ταυτόχρονα κάναμε αναβάθμιση του χώρου των γραφείων μας. Πήγαμε σε κεντρικότατο κτίριο, είμαστε στην Κηφισίας 151, όπου εκτός από το χώρο γραφείων έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε για τους συνεργάτες μας διαθέσιμο ένα χώρο εκπαίδευσης, παρουσίασης προϊόντων, να κάνουν τις συναντήσεις τους, να κάνουν τις εκπαιδεύσεις τους, να κάνουν τις ενημερώσεις τους. Mm-hmm. Προκειμένου να είμαστε 100%, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό, συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, τις κανονιστικές, φοροτεχνικές, νομικές κλπ. Κάναμε μια πολύ μεγάλη επένδυση στο μηχανογραφικό μας σύστημα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα πλήρους μηχανογράφησης και πλήρους, να το πω έτσι, συνοδείας των προϊόντων που πουλάμε, αλλά και των αμοιβών που δίνουμε στους συνεργάτες, με τα κατάλληλα παραστατικά. Δηλαδή, αν κάνατε μια αποτίμηση των επενδεδημένων κεφαλαίων, τι τάξη μεγέθους. Πάνω από 2 εκατομμύρια. Πάνω από 2 εκατομμύρια. Δηλαδή μέσα στην κρίση. Μέσα στην κρίση. Επενδύθηκαν χρήματα. Και σαν Έλληνας νιώθω περήφανος που η εταιρεία, η μαμά εταιρεία πλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στηρίζει την ελληνική τουριστική αγορά με ένα πολύ σημαντικό τρόπο. Κομμάτι των ανταμοιβών των συνεργατών μας, όταν επιτυγχάνουν κάποια επίπεδα, είναι κάποια πραγματικά εξαιρετικά ταξίδια τα οποία συνδυάζονται με επιχειρηματικές εκπαιδεύσεις, αλλά περισσότερο είναι ταξίδια ανταμοιβών. Πριν από 2 χρόνια φέραμε 5.000 Ευρωπαίους συνεργάτες στη Μεσσηνία. Και θα το επαναλάβουμε και το 2015. Άρα εμέσως προβάλλεται και η χώρα. Ακριβώς. Μέσα από το δίκτυο της επιχείρησης. Και
πραγματικά με κάνει να νιώθω περήφανος σαν Έλληνας και χαρούμενος. Θα ήθελα να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Εσείς είστε μία εκ των εταιριών που ασχολούνται με τις απευθείες πωλήσεις. Ναι. Ποιο είναι η εικόνα που εμφανίζει ο κλάδος στην Ελλάδα, δηλαδή ο αριθμός, ο συνολικός. Ο κλάδος εκπροσωπείται από σύνδεσμο. Υπάρχει σύνδεσμος εταιριών απευθείας πωλήσεων, στον οποίο συμμετέχουν και άλλες πολυεθνικές εταιρείες. Κυρίως πολυεθνικές είναι. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα μέλη του συνδέσμου είναι πολυεθνικές εταιρείες. Στην πλειοψηφία τους αμερικάνικες εταιρείες. Υπάρχει, με χαρά μπορώ να αναφερθώ, στο σύνδεσμο όπου η Amway είναι ιδρυτικό μέλος, υπάρχει ακόμα η Avon, υπάρχει η Forever Living, η Herbalife και η Oriflame. Μάλιστα. Αυτές οι εταιρείες συνθέτουν τον σύνδεσμο. Είναι μέλη του συνδέσμου. Φυσικά και υπάρχουν αξιόλογες εταιρείες οι οποίες είναι εκτός συνδέσμου. Αναφέρομαι όμως αυτές που είναι στο σύνδεσμο. Γιατί το σύνδεσμο τον βλέπουμε και σαν ένα θεσμικό όργανο που πρέπει και θέλει να διαφυλάξει αυτό το industry, αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα. Εδώ ωστόσο υπάρχουν και θέματα ανοιχτά. Έτσι, θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να πει κάποιος ότι η οικονομική κρίση δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τις απευθείας πωλήσεις, αλλά υπάρχει το δεδομένο ότι ο μέσος πολίτης ψάχνει για μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά φαινόμενα από εταιρείες αμφιβόλου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως. Οι οποίες, να το πω απλά, τάζουν λαγούς με πετραχίλια, κάνουν εξωφρενικά claims και υπόσχονται εξωφρενικά πράγματα. Και στην αναμπουμπούλα. Και στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Άρα λοιπόν είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό και λειτουργούμε κατά κάποιο τρόπο σαν ασπίδα. Ασπίδα ή σαν πιστοποίηση, γιατί πραγματικά όσο πιο εξωφρενικό είναι το claim, τόσο βλέπετε ανθρώπους να ανταποκρίνονται. Μάλιστα. Και αυτό κάνει κακό τελικά σε έναν απόλυτα νόμιμο μιλάτε κλάδο. Μιλάτε για σχήματα, πυραμίδες που βγαίνουν στην αγορά. Ακριβώς. Και λένε με ένα αλφα ποσό γίνεσαι μέλος και... Ναι, και συνήθως αυτό το αλφα ποσό είναι τόσο υψηλό που κάποιον θα έπρεπε να τον προβληματίζει. Μάλιστα. Γιατί τόσα χρήματα. Υπάρχουν κάποια ενδεικτικά σημεία του τι είναι μια σωστή επιχειρηματική δραστηριότητα απευθείας πωλήσεων, επιχειρηματική πρόταση μάλλον, και τι δεν είναι. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, αλλά αν βλέπουμε υπέρογκα ποσά σαν αρχικό στάδιο επένδυσης, πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Μάλιστα. Αν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης και γρήγορης υπαναχώρησης, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Μάλιστα. Κύριε Αποστολόπουλο, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.